Μπορεί το δημοτικό πάρκινγκ που βρίσκεται στην οδό Ηρών να αποτελεί μια ανάσα για τους οδηγούς οι οποίοι ταλαιπωρούνται αναζητώντας μια θέση στο κέντρο της πόλης, ωστόσο οι τιμές ανά ώρα αποτελούν για αυτούς καθημερινό πονοκέφαλο. Πιο συγκεκριμένα, ενώ η μία ώρα κοστίζει 1 ευρώ, αν κάποιος οδηγός παρκάρει το αυτοκίνητό του έστω και για μία ώρα και ένα μόλις λεπτό, καλείται να πληρώσει αυτό το λεπτό με άλλο 1 ευρώ. Δηλαδή στην ουσία, εκεί το κόστος αγγίζει τα 2 ευρώ. Κάτι που όπως φαίνεται γνωρίζουν και αρκετοί οδηγοί, θεωρώντας το απαράδεκτο, ενώ όσοι δεν το γνώριζαν μέχρι σήμερα αναφέρουν πως δεν πρόκειται να ξαναέρθουν σε αυτό. Βέβαια, δεν λείπουν και εκείνοι που αναφέρουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει, δηλώνοντας μάλιστα ευχαριστημένοι από τις τιμές του δημοτικού πάρκινγκ. Ακόμα και το ένα λεπτό παραπάνω που κάθεσαι το πληρώνεις 1 ευρώ. Ισχύει κάτι τέτοιο? Από ό,τι βλέπω, και αυτό το πράγμα γύρισα και εγώ για να διαμαρτυρηθώ για τα 4 ευρώ που μου βγάζουν για το χρόνο που κάθισα. Αυτή η τιμή, μένω εγώ στο εξωτερικό στη Γερμανία εδώ και 42 χρόνια, δεν βγαίνει ούτε στη Γερμανία αυτή η τιμή, τα 4 ευρώ. Είναι κάτι δηλαδή που το παρατηρήσατε μόλις τώρα? Το παρατήρησα και γι' αυτό το λόγο ήρθα να παραπονηθώ. Να δω πώς χρεώνεται και για ποιο λόγο χρεώνεται τόσο πολύ ο χρόνος. Εάν ξεπεράσει την ώρα, τα 60 λεπτά και ένα λεπτό παραπάνω να κάτσει, το χρεώνει 1 ευρώ. Τώρα αυτό υπάρχει βέβαια παντού είναι. Το να βάλεις ένα λεπτό, χρεώνεις, πας σε άλλη κατηγορία. Μιλούμε όμως για δημοτικό. Όχι τόσο ανεβασμένα. Μιλάμε ότι η πρώτη ώρα μπορεί να τη βάλουν ένα κοστολόγιο μεγάλο, μετά η δεύτερη ώρα πάει πιο φτηνά και η τρίτη ώρα πιο φτηνά, και όσο περνάνε ώρες, τόσο η τιμή γίνεται πιο οικονομική. Με τις πολλές ώρες πληρώνεις χρήματα που δεν αντιστοιχούν με την πρώτη ώρα. Εδώ όμως βλέπω ότι όσο πάει η πρώτη ώρα, πάει και η δεύτερη και η τρίτη, να πούμε, με 4 ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά που ζητάνε. Και γι' αυτό το λόγο δεν θα ξανάρθω να παρκάρω εδώ. Ισχύει, όντως ισχύει, και κακώς που έγινε αυτό. Για μένα είναι ένα μεγάλο λάθος. Εγώ θα το σκεφτώ αν θα το ξαναφέρω. Γιατί όμως να γίνεται κάτι τέτοιο? Δεν ξέρω, είναι απόφαση λέει του Δημοτικού Συμβουλίου. Από ό,τι έχω ακούσει, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω τόσο πολλά εγώ. Ρωτήσατε δηλαδή για ποιο λόγο να γίνεται αυτό? Ναι. Δεν ξέρω γιατί πάρθηκε αυτή η απόφαση για τα οικονομικά του Δήμου, ίσως. Να σημαίνει. Μα για ένα λεπτό να χρεώνεται ολόκληρο ευρώ? Όντως έτσι είναι. Όχι, δεν ισχύει. Είναι σε καλή τιμή και μας βολεύει εδώ. Αν και δεν είμαι από εδώ, αλλά με βολεύει. Είστε ευχαριστημένος δηλαδή? Αυτό αν ισχύει δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Υπάρχουν άτομα που μας λένε ότι ισχύει. Μία ώρα και ένα λεπτό φτάνει τα 2 ευρώ. Δεν πηγαίνει αναλογικά. Αυτό που λέει η κοπέλα ισχύει. Μετά το ένα λεπτό. Μετά το ένα λεπτό δηλαδή περνάμε στο ευρώ? Όχι. Δεν το ξαναχρησιμοποιήσω. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω στο πάρκι. Είναι κάτι που το μάθατε τώρα? Για να λέω, ένα ευρώ πλούσε. Πώς σας φαίνεται δηλαδή γενικά κάτι τέτοιο? Δεν είναι σωστό. Δεν είναι σωστό. Δεν θα το ξαναχρησιμοποιήσω, τελείως. Απαντώντας για το θέμα αυτό, ο Δήμαρχος Ξάνθης τόνισε πως ό,τι ίσχυε πάντα ισχύει και τώρα. Σημειώνοντας μάλιστα πως αυτή είναι μια απόφαση που έλαβε το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης. Η αναλογία είναι ανά ώρα. Για κάθε ώρα πληρώνει 1 ευρώ. Εάν λοιπόν περάσει την ώρα και μπει στη δεύτερη ώρα, είτε πάει να το πάρει το αυτοκίνητο μία ώρα και 5 λεπτά, είτε πάει και 59, θα πληρώσει 1 ευρώ. Αυτή είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτήν εφαρμόζουν οι υπάλληλοι εκεί στο δημοτικό πάρκινγκ. Θα πληρώσει δηλαδή στην ουσία 2 ευρώ, γιατί είναι η μία ώρα. Για την δεύτερη ώρα επίσης πάλι πληρώνει 1 ευρώ. Είτε μείνει την δεύτερη ώρα όπως λέτε 5 ή 10 ή 15 λεπτά, είτε μείνει 59 λεπτά, 60 λεπτά. Δεν θα πρέπει να μπει στην τρίτη ώρα, διότι αν μπει στην τρίτη ώρα θα πρέπει να πληρώσει και το ευρώ της επόμενης ώρας. Βέβαια, όπως τονίζει ο Δήμαρχος Ξάνθης, όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν για μία ώρα και ένα λεπτό 2 ευρώ, μπορούν να πάρουν το αυτοκίνητό τους από το δημοτικό πάρκινγκ ένα λεπτό πριν την ολοκλήρωση της ώρας. Σε σένα και σε αυτούς έχω να πω το εξής. Δεν είναι ανάγκη να πάνε να πάρουν το αυτοκίνητό τους την μία ώρα και ένα λεπτό, αν το πάρουν στη μία ώρα παρά ένα λεπτό, για να μην πληρώσουν το δεύτερο ευρώ. Αλλά δεν μπορεί να
βγαίνει ιδιαίτερο τιμολόγιο ανά λεπτό ή ανά πεντάλεπτο ή ανά δεκάλεπτο. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Κλείνοντας, ο Δήμαρχος Ξάνθης τόνισε πως συγκριτικά με τους όμορους νομούς, το δημοτικό πάρκινγκ της Ξάνθης έχει τις καλύτερες δυνατές τιμές, σημειώνοντας πως στην Καβάλα η είσοδος ξεκινά με 3 ευρώ, ακόμη και όταν κάποιος σταθμεύσει για ένα μόλις λεπτό, ενώ παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στη Δράμα, όπου εκεί η στάθμευση είναι 2,5 ευρώ.